Η ανησυχία είναι διάχυτη για τις πυρηνικές επιπτώσεις από τον 5ο μεγαλύτερο σεισμό που καταγράφηκε στον πλανήτη εδώ και έναν αιώνα. Για έκρηξη στον ηλικία 40 ετών, αντιδραστήρα Daiichi 1 έκαναν λόγο οι Ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης. Καπνός άρχισε να βγαίνει από τις εγκαταστάσεις του πυρηνικού εργοστασίου. Υπάρχουν ακόμη πληροφορίες για υλικές ζημιές, για εργάτες που τραυματίστηκαν και για αύξηση των επιπέδων ραδιενέργειας, ενώ οι αρχές ζήτησαν από τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους στην ευρύτερη περιοχή του εργοστασίου στη βορειοανατολική Ιαπωνία. Επί ώρες, οι ειδικοί προσπαθούσαν να μειώσουν την πίεση στον αντιδραστήρα, απελευθερώνοντας ελεγχόμενα ραδιενεργό ατμό. Οι ίδιοι επισήμαναν ότι αυτό που θα πρέπει να γίνει πάση θυσία είναι να μην προκληθούν ζημιές στον εξωτερικό θάλαμο που στεγάζει τον αντιδραστήρα. Nuclear plant destroyed. This appears to be quite serious. Well, it would sound serious, but I'm not sure which building they're talking about. Presumably, it's not the actual reactor because that is in a very robust containment structure. But there are a number of other buildings involved with the plant. Δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής 240 χιλιόμετρα από το Τόκιο εγκατέλειψαν τις εστίες τους. And we ask the people of Japan to continue to be cautious and vigilant and keep tuned in to the reports on the television and radio. Σε κατάσταση σοκ, η Ιαπωνία και ολόκληρος ο κόσμος παρακολουθεί τις τελευταίες εξελίξεις από το σεισμό των 8,9 Ρίχτερ που σκόρπισε το θάνατο και προκάλεσε τσουνάμι που κατάπιε τα πάντα στο πέρασμά του. Σπίτια, αυτοκίνητα, αεροπλάνα, τρένα και πλοία μετατράπηκαν σε σκουπίδια που έπλεαν στα νερά από το τεράστιο τσουνάμι. Μεγάλες ζημιές προκλήθηκαν και στις Ηνωμένες Πολιτείες και αρκετές περιοχές στην Καλιφόρνια κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Όμως το χειρότερο όσον αφορά τα παλιρροϊκά κύματα φαίνεται ότι πέρασε. Τουλάχιστον 50 χώρες προσφέρθηκαν να βοηθήσουν την Ιαπωνία, ενώ ο στρατός της χώρας κινητοποίησε χιλιάδες άνδρες για τις επιχειρήσεις διάσωσης. Θέλω ξεκινώντας να εκφράσω την αλληλεγγύη μας, την αλληλεγγύη της Ελλάδας και του ελληνικού λαού στον λαό της Ιαπωνίας, που δοκιμάζεται από μια βιβλική καταστροφή. Είμαστε έτοιμοι να συνδράμουμε και εμείς με κάθε τρόπο και είμαστε ήδη σε επαφή με τις αρχές για κάθε βοήθεια. Ήταν ο μεγαλύτερος σεισμός που καταγράφηκε στην Ιαπωνία εδώ και 140 χρόνια και προκάλεσε σύμφωνα με τους ειδικούς μετακίνηση του άξονα της γης κατά 25 εκατοστά.